Στραμμένα στις επιδημιολογικές εξελίξεις στο μέτωπο των κρουσμάτων από τον κορονοϊό, είναι όλων τα βλέμματα στην κυβέρνηση, καθώς περιμένουν τις εισηγήσεις των ειδικών προκειμένου να αποφασίσουν για το πότε και πώς θα ξεκινήσει έστω και μερικώς η άρση του lockdown, ενώ ολοένα και απομακρύνεται το ενδεχόμενο να ανοίξει η εστίαση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη έδωσε ένα στίγμα για το πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα. Πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε τις συνάξεις στα σπίτια. Είναι ο πλέον επικίνδυνος τρόπος μετά του ιού, τόνισε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ωστόσο πως στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή άρση του lockdown να ξεκινήσει λίγο πριν τις γιορτές. Στην ίδια κατεύθυνση, χαρακτηριστικές οι αναφορές του γνωστού καθηγητή παθολογίας Χαράλο Μπουγόγου από την Πάτρα, ο οποίος επεσήμανε πως ό,τι και αν γίνει δεν θα συμβεί πριν από τις 14 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν προβλεπτικά μοντέλα, τα οποία τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Πολλές φορές αυτά διαψεύδονται, βέβαια, δυστυχώς, γιατί είναι τέτοια επιδημία και τέτοιος ο ιός που έχει μεγαλύτερη δύναμη από τα μοντέλα, τα μαθηματικά για τα προβλεπτικά μοντέλα που έχουμε στα χέρια μας. Πολλές φορές και το είδαμε αυτό πρόσφατα. Υπάρχουν μοντέλα που λένε ότι αν ανοίξουμε τις 7, η πρόγνωση για κρούσματα και μείωση καμπύλης είναι αυτή. Αν ανοίξουμε τις 14, είναι άλλη. Αν ανοίξουμε τις 21, είναι άλλη. Mm. Όσο πιο αργά ανοίγουμε, τόσο καλύτερες είναι οι προβλέψεις. Τα μοντέλα βελτιώνονται, ας πούμε. Και υπάρχει αυτή, ξέρετε, η πίεση από δύο μεριές. Από τη μία, λοιπόν, και πάνω απ' όλα προφανώς το υγειονομικό κομμάτι με τα κρούσματα, τα επιβεβαιωμένα στις 20.000. Γεγονός που σημαίνει πως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μιλάμε για 100 περίπου χιλιάδες κρούσματα. Και από την άλλη, το πεδίο της οικονομίας, που για να ληφθούν μέτρα θα πρέπει ωστόσο οι αριθμοί ως προς τα κρούσματα, αν όχι να καθησυχάζουν, τουλάχιστον να ενθαρρύνουν. Το κυριότερο νούμερο που θα κοιτάξουμε είναι ο αριθμός των νοσηλευομένων, οι ελεύθερες κλίνες και ο αριθμός των διασωληνωμένων και οι ελεύθερες κλίνες της ΜΕΘ. Να δούμε τον αριθμό των κρουσμάτων να πέφτει αρκετά σημαντικά προς τα κάτω, να δούμε τον αριθμό των νέων κρουσμάτων και των ενεργών κρουσμάτων κατά περιοχή, γιατί το κακό με αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι έχουμε μόνο λίγα αρκετά κρουσμάτα που ελαττώνονται, αλλά έχουμε ενεργά κρουσμάτα. Έχουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που φέρουν τον ιό. Και ενώ τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, στο τραπέζι των συζητήσεων μπαίνει και πάλι το θέμα του ανοίγματος των σχολείων. Ανοιχτά άφησε όλα τα ενδεχόμενα με σημερινή της παρέμβαση στην εκπομπή της ΦΕΗΣ Μαυραγάνη στον Όπεν η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως επεσήμανε πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία, να περιοριστεί η καθιερωμένη περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων. Οι αποφάσεις σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ όπως είχε και πριν από μέρες, μάλλον τα σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα επαναλειτουργήσουν αρχικά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό στάθηκε και ο κύριος Γόγος. Τα δημοτικά είναι η καλή ομάδα, ας πούμε, για τη διασπορά του ιού, γιατί φαίνεται ότι παίζει χαμηλό ρόλο. Τα έχετε δει, επιβεβαιώνονται αυτά με τον καιρό και με νέα δεδομένα και με βιβλιογραφικά δεδομένα κλπ. Επιβεβαιώνονται. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει συζήτηση και στην Επιτροπή. Εγώ μιλάω και σε σχέση με τις αποφάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Την ερχόμενη εβδομάδα θα μπούμε στη διαδικασία. Παρακολουθούμε καθημερινά τις παραμέτρους. Αυτά που σας είπα τα βλέπουμε καθημερινά. Και αρχές εβδομάδος πιστεύω θα μπορέσουμε να έχουμε τα δεδομένα κατά περιοχή για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε αν θα ανοίξει κάτι ή όχι.